ουρές χιλιόμετρων. Άνθρωποι και αγαθά είναι κολλημένα στα σύνορα της Πολωνίας μετά το σφράγισμα των σύνορων της χώρας την περασμένη Παρασκευή. Μια κατάσταση που δεν ευχαριστεί καθόλου τι Βρυξέλλε που προσπαθούν να επιλύσουν το ζήτημα, τονίζοντα ότι η κυκλοφορία των αγαθών και η ενιαία αγορά πρέπει να διατηρηθούν. Είχα πολλά τηλεφωνήματα με τον Πόλωνο Πρωθυπουργό και χάρηκα που είπε στα κρατημέλη ότι εργάζονται αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα για μια ταχεία διαδικασία τη πράσινη λωρίδα, αλλά και για να εξασφαλιστεί ένα διάδρομο που είναι σημαντικό για τα φορτηγά. 27 Υπουργοί Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουν το θέμα. Ωστόσο, η Πολωνία είναι μόνο μία από τι 12 ευρωπαϊκέ χώρε που έχουν εισαγάγει συνοριακού ελέγχου. Κάτι που με τη σειρά του οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει τα εξωτερικά τη σύνορα σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει ότι τα εσωτερικά αγαθά και οι άνθρωποι μπορούν ακόμα να κυκλοφορούν. Οι Βρυξέλλες ανησυχούν επίσης για τους οδηγούς. Πολλοί επιστρέφουν στο σπίτι, καθώς ο ιός εξαπλώνεται και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα άτομο το οποίο πήραμε μαζί με το φορτηγό από την Ιταλία. Υποτίθεται ότι θα αλλάξουμε τους οδηγούς αυτό το Σαββατοκυριακό, αλλά ήδη πέντε από αυτούς μας είπαν ότι δεν σκοπεύουν να εργαστούν όσο διαρκεί αυτή η πανδημία. Πιστεύω ότι από την επόμενη εβδομάδα το μισό του στόλου θα σταματήσει εξαιτία τη έλλειψη οδηγών. Ο κορονοϊός έχει δοκιμάσει μέχρι στιγμής συστήματα υγείας και οικονομίες, αλλά εάν τα σύνορα συνεχίσουν να κλείνουν, θα δοκιμάσει και την κίνηση των εμπορευμάτων, την κίνηση των τροφίμων και την ενιαία αγορά.